Στεφανία και τον Θοδωρή Παλάσκα. Καλησπέρα, Στεφανία μας. Γεια σας, Θοδωρή. Καλησπέρα. Γεια σας. Τι κουκλάκι είσαι, φρέσκια, νέα, μια γλύκα, είσαι κούκλα. Τι ωραία φωνή που έχεις. Πώς αισθάνεσαι? Είμαι τώρα πολύ καλά, γιατί η δεύτερη πρόβα πήγε πάρα πολύ καλά και είμαι πολύ χαρούμενη. Τι εντυπώσεις έχεις αφήσει, τι σου λένε οι άλλες χώρες, οι άλλες συμμετοχές? Έχεις επαφή με κανέναν? Ναι, βεβαίως. Μου είπαν ότι η Στεφανία είναι τέλεια και όλες εκεί είναι πολύ γλυκοί. Όλοι είναι γλυκοί μαζί σου. Να σου πω, θέλεις να δούμε λίγο το βίντεο, τη δεύτερη πρόβα στο επίσημο που έχει ανέβει, να πάρουμε κι εμείς μια καλύτερη εικόνα και να τα πούμε όλα μαζί στη συνέχεια. Εγώ που σε βλέπω έτσι και σε είδα, σε έχω δει σε βίντεο όταν πήγες στη Eurovision για τα παιδιά, Junior Eurovision. Τι διαφορά έχει ένας διαγωνισμός από τον άλλον, πώς αισθανόσουν τότε και πώς νιώθεις τώρα? Κοίτα, το Junior Eurovision είναι junior. Βεβαίως, είναι junior και το Eurovision είναι πολύ μεγάλο. Πρέπει να δουλέψεις πάρα πολύ για την Eurovision. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ να δουλέψω. Δεν είναι δουλειά. Αισθάνεσαι όμως είναι... ότι έχεις μία βάση, γιατί είναι κάτι που περίπου έχεις ξανακάνει? Ναι, κοίτα, εγώ έμαθα πολλά πράγματα στην Junior Eurovision και τα πήρα όλα μαζί μου τώρα για το Eurovision, με τις κάμερες και αυτά τα πράγματα. Και ναι, με βοήθησε πάρα πολύ. Ξέρεις τα βασικά. Είσαι πάρα πολύ όμορφη, έχεις μεγαλώσει πολύ όμορφα, η αλήθεια. Είναι μια πολύ ωραία παρουσία. Κατάλαβα ότι άνοιξε και τα μαλλιά σου. Αυτό ήταν μια από τις εκπλήξεις που είχαμε να δούμε. Κοίτα, εγώ το ήθελα. Ναι. Και μου είπαν πρώτη, Στεφανία, Ξανθά, έχεις μπλε μάτια και δεν ξέρουμε. Αλλά είπα, θα είναι τέλεια, Ξανθά, μαλλιά πάνω στο stage. Θα είναι τέλεια. Και μου είπαν, οκ, Στεφανία, ό,τι θέλεις εσύ. Και σε ναι, είναι λίγο Ξανθά τώρα. Και αισθάνεσαι καλά, αισθάνεσαι ωραία. Βλέπουμε τους χορευτές, βλέπουμε ότι έχετε από πίσω τον green screen. Έχουμε παρατηρήσει ότι αυτό που φοράνε στο κορμί τους γενικά καλύπτει και σε κάποιες φάσεις και το πρόσωπο ολόκληρο. Ναι. Μπορούν να δουν καθόλου. Βλέπουν. Βλέπουν λίγο, αλλά όχι πολλά. Είναι δύσκολα. Είναι πολύ δύσκολα, αλλά κοίτα, τα χορευτές είναι τόσο πολύ professional, τα ξέρουν όλα τέλεια. Στεφανία, η πιο μεγάλη δυσκολία μέχρι τώρα ποια ήταν άραγε? Δηλαδή, ήταν το χορευτικό σας συνδυασμό με το τραγούδι, τα τακούνια, όλη η ένταση? Τα τακούνια. Ακόμα φοβάμαι για τα τακούνια, μόνο αυτό είναι. Μόνο εκεί δυσκολεύτηκε. Δεν φοβάμαι για την σκάλα, δεν φοβάμαι για τίποτα, μόνο τα τακούνια. Πες μου ότι είσαι στο δωμάτιό σου και κάθεσαι και φοράς τακούνια και περπατάς μες στο δωμάτιο και γενικώς και εκτός σκηνή. Κοίτα, εγώ φοράω τακούνια κάθε μέρα, γιατί η Ελένα Παπαρίζου μου είπε ότι η Στεφανία πρέπει να φοράς τακούνια για να γίνεις καλύτερα με τα τακούνια. Έτσι, να κάνεις πρόβα, να τα συνηθίσεις, να τα μάθεις, εφόσον πρόκειται να τα φορέσεις σκηνή. Δηλαδή, όχι κάποιον νόμο. Ναι, αλλά αλήθεια, με βοηθάει πάρα πολύ αυτό. Είχε πιο τύχημα με τα τακούνια μέχρι στιγμής, χτύπα ξύλο, ή είσαι οκ, είσαι εντάξει? Οκ, εντάξει είμαι. Ωραία. Έχεις φοβηθεί καθόλου στην πρόβα κάτι που κάνεις, δηλαδή εκείνη τη στιγμή που είσαι πάνω στη σκάλα και πέφτεις λίγο προς τα πίσω, έχεις νιώσει ανασφάλεια? Κοίτα, έχω κάνει πολλές πρόβες με το Φωκά, οπότε τα ξέρω πολύ καλά, αλλά ναι, με τη φωνή μου πρέπει να τραγουδά πολύ καλά και είναι δύσκολο, γιατί πρέπει να κοιτάω εκεί, πρέπει να κάνω αυτό, πρέπει να κοιτάω εκεί. Ναι, είναι δύσκολο, αλλά μην νομίζετε ότι δεν έχουμε πρόβες ακόμα, γιατί και σήμερα θα έχουμε πάλι πρόβες. Εντάξει, χρειάζονται πρόβες και είναι καλό να κάνετε όσες περισσότερες μπορείτε. Για πες μας, Θοδωρή. Βλέπουμε και τις φωτογραφίες όπου η Στεφανία είναι με τα τακούνια και αναγκάζεται να σκύψει προς τα πίσω. Και την κατάλαβα. Για αυτή τη σκηνή μιλάω, ναι. Ναι, αυτό είναι. Έχεις ξεχωρίσει κάποια άλλη αποστολή από τις άλλες χώρες, από τις συμμετοχές που έχεις δει, έχεις ξεχωρίσει κάποια άλλη? Συγγνώμη, τι είπες? Από τις άλλες χώρες που είναι εκεί, από τους άλλους που συμμετέχουν, έχεις ξεχωρίσει κάποιον που σου αρέσει πολύ, που θεωρείς ότι είναι πολύ καλό? Κοίτα, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το Blas Canto από Ισπανία και Μάλτα μου άρεσε πάρα πολύ. Η Destiny. Α, η Destiny. Έχει ανέβει πολύ στα στοιχήματα, Στεφανία, και η Γαλλία. Πώς βλέπεις αυτόν τον ανταγωνισμό όλο, πώς γίνεται τώρα, δηλαδή, που έρχεται και η ώρα για τον πρώτο ημιτελικό και θα μπούμε στην τελική ευθεία σιγά-σιγά? Κοίτα, Eurovision, κοίτα, τώρα είμαστε στο top 10 και χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό. Και μπράβο σας. Αλλά, ναι, αλλά κοίτα, Eurovision είναι απρόβλεπτη. Δεν ξέρεις τίποτα τι θα γίνει και πώς θα γίνει. Δεν ξέρεις τίποτα.
Αλλά ότι είμαι τώρα στο top 10, είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό και... Είσαι και τους γενικά, σε έχουν ψηφίσει ως την πιο καλοντημένη Eurofans. Η Guardian έβαλε ως πιο ωραία φωτογραφία από τις πρόβες τη δική σου. Γενικά έχεις ξεχωρίσει πάρα πολύ. Είναι αλήθεια αυτό. Ντρέπεσαι, βάζεις τα γυράκια σου εδώ και κάνεις. Σαν μωράκι. Στεφανία. Στεφανία, με την Έλενα Παπαρίζου, τι άλλο είπατε εκτός φυσικά από τα τακούνια που μας είπες ότι πρέπει να τα φοράς συνέχεια, να περπατάς με αυτά, τι άλλες συμβουλές σου έχει δώσει η Έλενα, η οποία να πούμε ότι είναι και η νικήτρια, η μεγάλη νικήτρια που έχει ξεχωρίσει τα τελευταία πολλά χρόνια, θα πω, από τις καλύτερες εμφανίσεις. Μου είπε ότι Στεφανία, το έχεις, μη φοβάσαι, το έχεις και είναι σαν αδελφή μου. Είναι, η Έλενα Παπαρίζου είναι τέλεια και... Με βοηθάει πάρα πολύ. Κάθε φορά αν την βλέπω είναι αχ, και εγώ θέλω να είμαι σαν την Έλενα. Η Έλενα Παπαρίζου αγαπάει πολύ τα νέα παιδιά και όποιον μπορεί να βοηθήσει το κάνει με πάρα πολύ αγάπη. Με πάρα πολύ αγάπη πάντα. Ναι, ναι. Πάντα έχει ανοιχτή αγκαλιά και ανοιχτή την πόρτα για όλα τα νέα παιδιά και αυτό είναι υπέροχο από μεριά. Μετά από την τελευταία πρόβα, τη χθεσινή, μιλήσατε καθόλου, ζήτησες κάποια συμβουλή λίγο πιο συγκεκριμένη για τη χορογραφία, για τις ανάσες, για κάτι που μπορεί να σε δυσκόλεψε από την Έλενα? Δεν μιλήσαμε γιατί δεν έχω χρόνο. Δεν έχω χρόνο για τίποτα άλλο. Με την Έλενα Τσακρινού. Αλλά... Με την Έλενα Τσακρινού. Ναι, τη μίλησα λίγο, ναι. Εκεί τη μίλησα λίγο και μου είπε καλή επιτυχία και είπε ότι έβλεπε το πρόβλημα από εσένα. Το πρόβλημα και ήταν τέλεια. Την πρόβλημα της ήταν τέλεια. Με το κόκκινο και αυτό που φοράει είναι τέλεια. Και μου είπε, ευχαριστώ πάρα πολύ, Στεφανία, σε αγαπώ. Λοιπόν, κάτσε, περίμενε, θέλω να ρωτήσω και τον Θοδωρή. Όχι, συγγνώμη, να μην ξεχάσουμε τα υπόλοιπα. Θοδωρή, τώρα, ποιος είναι πρώτος, σύμφωνα με τους fans, μέχρι στιγμής από τις πρόβες που έχουν γίνει? Εσύ ξέρεις αυτό? Το Θοδωρή ρωτάω. Ναι, καλέ, εσένα ρωτάω. Δεν θα τα πούμε και δυο μας. Είχαμε πει και χθες ότι περιμένουμε την πρόβα της Γαλλίας. Ένα από τα τραγούδια που θεωρούνται φαβορί. Μετά την πρόβα, λοιπόν. Η Γαλλία πέρασε ξανά στην πρώτη θέση, είναι πολύ κοντά βέβαια και με τις υπόλοιπες χώρες. Η Γαλλία είναι πρώτη, μαζί ακολουθεί βέβαια η Μάλτα με την Ιταλία, η οποία η Ιταλία έχει και αυτή χθες την πρόβα της και η αλήθεια είναι πως πήγε πάρα πολύ καλά. Ωραία. Είναι αυτό που είπε και η Στεφανία στην ουσία, είναι πολύ κλειστή, είναι αμφίροπη η φετινή Eurovision όπως πάντα. Υπάρχουν πάρα πολλά αξιόλογα τραγούδια, τα οποία μπορούν να πάνε πάρα πολύ ψηλά, μπορούν να καταλήξουν ίσως και πολύ χαμηλά. Με πάντα πολύ μικρές διαφορές. Αυτή είναι η διαφορά. Εντάξει, θα δείξει. Σημασία έχει ότι έχουμε μια πολύ ωραία συμμετοχή. Έχουμε ένα κορίτσι το οποίο είναι υπέροχο. Ναι, ναι. Έχει υπέροχη φωνή. Στεφανία, μου έχεις πολύ ωραία φωνή. Είσαι λαμπερό παιδί, είσαι χαρούμενο, είσαι καλό παιδί και σου αξίζουν τα καλύτερα. Περιμένουμε να σε δούμε πώς και πώς. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Είσαι ένα κουκλάκι. Εγώ θέλω να μας πει πριν την αποχαιρετήσουμε, αν συμφωνείς. Ναι, δεν συμφωνώ. Εσύ συμφωνείτε? Ναι. Άμα μπορούμε, ναι. Στεφανία, λίγο πριν ανέβεις στη σκηνή, κάνεις κάτι, έχεις κάποιο φυλαχτό, δηλαδή, κάποιο γούρι ή δεν έχεις τίποτα και λες κλείνω μάτια, βγαίνω σίγουρη και πάμε. Αυτό, μάτια. Κλείνω μάτια, βγαίνω πάνω και θα το βλέπω. Πάντως λειτουργεί. Αυτό, λειτουργεί, ναι. Πολύ καλά. Οι επαγγελματίες, οι σωστοί, δεν έχουν ανάγκη να σκεφτούν τίποτα. Σωστό. Πριν. Παίρνουν το μικρόφωνο και πάνε και κάνουν τη δουλειά τους. Γιατί μπορεί να είσαι μικρό κορίτσι, αλλά έχει ναι, εμπειρία. Γιατί ο Φωκάς μου λέει ότι αν τα σκέφτεσαι θα γίνει disaster. Δεν μπορείς να σκέφτεσαι. Πάνω και κάνω ό,τι πρέπει να κάνεις. Να σε ρωτήσω πάλι πριν να σε κλείσουμε. Τώρα που δεν πηγαίνετε, δεν κάνετε παρουσιάσεις και τα λοιπά σε υπόλοιπες χώρες, ούτε μπορείτε να βρεθείτε πολύ κόσμο. Ποιες είναι οι διαδικασίες εκεί, τι συμβαίνει, πώς γνωρίζετε με τις άλλες χώρες, πώς γίνονται αυτά τα ραντεβού, πέρα από τις προπρόβες, τι άλλο κάνετε? Είναι δύσκολα γιατί λόγω του κορονοϊού δεν μπορούμε να πάμε μαζί κάπου. Αλλά μιλάμε, ναι, αλλά με αποστασία. Εννοώ ναι. Το πρόγραμμα, τι άλλο έχει, τι άλλες παρουσιάσεις έχετε να κάνετε, δίνετε συνεντεύξεις, κάνετε backstage, υπάρχουν άλλοι άνθρωποι εκεί? Συνεδέξει θα έχουμε, εσείς είστε εκεί, backstage και γίνε χαμός εκεί, να σου πω την αλήθεια. Μην νομίζετε ότι λόγω του κορονοϊού δεν είναι κανένας εκεί, γιατί έχει πολύ κόσμος εκεί. Αλλά είσαστε όλοι εξετασμένοι, αυτό είναι σημαντικό. Αυτό είναι σημαντικό και προσέχετε. Στεφανία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εσένα, Θοδωρή. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Σου στέλνουμε όλη μας την αγάπη, τη θετική μας ενέργεια, να τα πας υπέροχα. Ευχαριστώ. 12 πόντους από εμάς σίγουρα. Εδώ, εμείς μας θέλουμε καλά, δεν ψηφίζουμε. Δεν πειράζει, θα δώσουμε ντουζ πουάν και τι μπορούμε τώρα. Καλώς, ντουζ πουάν.
Τι είναι, Θοδωρή, τι θέλει. Περίμενε, ο Θοδωρή κάτι μα θέλει. Πε. Αυτό το τελευταίο είναι να υπενθυμίσουμε πω η Ελλάδα είναι στον δεύτερο ημιτελικό που είναι την Πέμπτη. Βέβαια. Η Κύπρο είναι στον πρώτο ημιτελικό που είναι την Τρίτη. Ωραία. Την Πέμπτη εμεί, την Τρίτη η Κύπρο. Τέλεια. Έχουμε παραγγείλει delivery. Περιμένουμε πώ και πώ. Καλό, όλοι μαζί θα δούμε. Θα κάνουμε Eurovision Night. Σε φιλούμε γλυκά. Να προσέχει, να είσαι καλά, έτσι χαρούμενη και δυνατή. Θα τα πα υπέροχα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Go, Στεφανία, go. Δεν μπορώ. Τι καλό παιδί είναι αυτό, τι χαρούμενο. Ναι. Ό,τι και να γίνει, αυτό θα μείνει. Αυτή η εικόνα, βέβαια. Αυτή η ενέργεια, αυτή η ομορφιά και αυτή η απλότητα που έχει αυτό το πλάσμα. Και πόσο έτσι ωραία από μικρή πήγε στην Junior Eurovision, ήταν το όνειρό της, τα κατάφερε. Μπράβο της. Ευχόμαστε το καλύτερο, είμαστε μαζί της.